κύριος Μανώλης Κατσίκας είναι στην γραμμή, είναι ψυχολόγος και τον ζήτησα λίγο να συνδράμει εδώ γιατί αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Ευχαριστώ εκ προημίου, κύριε Κατσίκα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, σαν ψυχίατρος, τι να πω. Να πω ότι έφυγε ένας μεγάλος Έλληνας, ο οποίος πραγματικά είναι ένα φωτεινό παράδειγμα με τον τρόπο που κινήθηκε και που τελείωσε και με αυτό που μας έδωσε. Όχι, αυτό που είπε στο τέλος, αυτό το αποτύπωμα που θέλω να αφήσω στην κοινωνία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορείς να ξεπεράσεις και να φτάσεις στο σημείο να πεις ότι φεύγω και θέλω να τακτοποιήσω τα πράγματα για να πάρουν μια σειρά. Το να διαβάζεις αυτό το κείμενο και να ξέρεις ότι ο άνθρωπος έφυγε και αυτό που να νιώθεις είναι μια ζεστασιά και μια γαλήνη, είναι πραγματικά αποτυπώνει αυτά που ένιωθε ο άνθρωπος, έτσι. Είχε καταλάβει τι γίνεται και έκανε τα βήματά του. Πραγματικά μεγάλος Έλληνας. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος Έλληνας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Και για αυτά που έκανε σαν αθλητής και αυτά που έκανε σαν πολίτης και αυτά που έκανε τώρα στο τέλος. Δηλαδή μας δίνει έναν άλλο δρόμο. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο τη συναισθηματική κατάσταση, την φύση του ανθρώπου εκείνη τη στιγμή που ξέρει ότι φεύγει και κάθεται να γράψει αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό πραγματικά συγκλονίζει. Συγκλονίζει αυτό. Ναι, αγαπητέ, νομίζω ότι ο Αλέξανδρος θα πει μόνος του. Έτσι, δηλαδή ξεκινάμε όλοι, εγώ τουλάχιστον διαβάζω το κείμενό του και νιώθω πραγματικά όλα αυτά τα οποία είναι μια διατριβή όλο αυτό το κείμενο σε σχέση με την θανατολογία που λένε οι Αμερικάνοι και με το πώς αποδέχεσαι το θάνατο. Είναι μια διατριβή. Είναι το πόσο μεγάλος και προχωρημένος είναι αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, ξεκινάει με αυτό, ότι δεν είπα ποτέ γιατί σε μένα. Εγώ δεν θα είμαι τόσο καλός. Εγώ είμαι ένας πιο εγωιστής. Το πρώτο που θα σκεφτόμουν ήταν γιατί σε μένα. Mm-hmm. Το θέμα δεν είναι να πεις γιατί σε μένα. Το θέμα είναι να μπορείς να ξεπεράσεις το γιατί σε μένα και να πας στο επόμενο βήμα. Να στεναχωρεθείς, να παλέψεις, να θυμώσεις, να προχωρήσεις και στο τέλος να πεις, ρε παιδί μου, θέλω να αφήσω μια εικόνα στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου και στην κοινωνία για να δώσω το αποτύπωμά μου. Εκεί αρχίζει η ηρεμία. Εκεί είναι η αποδοχή. Η αποδοχή περιέχει ηρεμία. Φεύγω και τακτοποιώ τα πράγματα. Γιατί φεύγω σε ένα ταξίδι μεγάλο. Δεν ξέρω πού θα πάει. Και αυτό το πω ωραία. Μπορεί να πάω κάπου, μπορεί να μην πάω πουθενά. Αλλά εγώ εδώ θέλω να αφήσω κάτι. Γι' αυτό που θέλω να αφήσω είναι μια εικόνα ότι ο κόσμος πρέπει να γίνει καλύτερος. Έτσι. Με απόλυτη ηρεμία το έγραψε. Γι' αυτό και νιώθω αυτή τη ζεστασιά. Γι' αυτό και επειδή είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει στην κοινωνία. Γιατί το θάνατο τον έχουμε συνδέσει με αγωνία, θλίψη, κλάμα. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που φεύγει λεβέντικα. Πάρα πολύ σημαντικό. Μια ανάρτηση που πραγματικά συγκλονίζει και που είναι πραγματικά διαφορετική και που δείχνει μια ωριμότητα την οποία είναι δύσκολο. Μια ωριμότητα ψυχής πραγματικά μεγάλη. Μ' ακούτε? Μας καθυλώνετε με τον τρόπο που τα αναλύετε, γιατρέ. Τι να τα αναλύω? Εγώ έχω συγκλονιστεί από τον άνθρωπο. Εγώ έχω συγκλονιστεί από τον Αλέξανδρο Νικολαίδη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχει κάνει σαν Έλληνας για όλους εμάς. Για το παράδειγμα που δίνει στα παιδιά μου. Και δεν ξέρω, όλο αυτό που λέτε έχει την ηρεμία μέσα του και τη λεβεδιά να έχει συμβιβαστεί με το θάνατο και να αφήνει τα πράγματα και να λέει αυτό είναι το αποτύπωμά μου. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι όμως, δηλαδή σε μια όρημη κοινωνία έτσι δεν θα έπρεπε να φεύγουμε? Ναι. Ναι. Άσε τι θα κάνουμε εμείς, οι δύο. Ναι. Άσε τι θα κάνουμε εμείς, οι δύο. Ναι. Σε μια όρημη κοινωνία έτσι πρέπει να φεύγουμε. Να αποχαιρετάμε. Έτσι. Να αποχαιρετάμε. Με την αγάπη και την ηρεμία που το κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και γιατρέ, δεν ξέρω, έχετε συναντήσει κάτι αντίστοιχο? Δεν μου έχει συμβεί ποτέ, δεν έχω δει ποτέ άνθρωπο να αφήνει ένα σημείωμα για μετά. Αυτό μόνο σε αυτοχειρίες το συναντάμε, εδώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εντάξει, εδώ μιλάτε για κάτι τελείως διαφορετικό και δεν θα μπούμε σε αυτήν την κουβέντα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι σπάνιο. Έτσι, με το συγκλονιστικό είναι πριν 20 τόσα χρόνια, όταν ξεκινούσα την καριέρα μου, που σε κάποιο νοσοκομείο κυριάρχησε ένα σημείο μας το οποίο έλεγε στο σύζυγο, αφού έλεγε πώς τον αγαπάει, που είναι τακτοποιημένα τα πάντα. Έτσι. Ακόμα και που είναι τα λεφτά για την κηδεία και τι πρέπει να κάνει με σχέση με το ένα και με το άλλο. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος φτάσει στην ηρεμία και είναι ένας αποχαιρετισμός, φεύγει σε ένα ταξίδι. Φεύγει σε ένα μεγάλο ταξίδι και αφήνει ένα σημείωμα στον άνθρωπό σου, στην κοινωνία που είναι ο άνθρωπός σου. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νοιαζόταν για αυτή την κοινωνία, το έχει δείξει με την πορεία του, έτσι. Στέλνεις ένα μήνυμα. Αυτό που λέει για το αποτύπωμα στο τέλος, γιατί να πω. Mm-hmm. Τα είπε όλα. Δηλαδή δεν θέλω εγώ να μιλήσω για τον Νικολαίδη. Μίλησε ο Αλέξανδρος για τον Αλέξανδρο. Και μίλησε μετά το θάνατό του.
και μίλησε μετά το θάνατό του, έτσι. Δεν έκατσε να γκρινιάζει όλο αυτό το διάστημα. Είναι αυτό το οποίο είπε, έτσι. Δηλαδή, σκέψου τώρα τι αγώνα πέρασε αυτό το παιδί. Ένα καρκίνο, 100 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, πρώτο στην Ελλάδα. Και τα φάρμακα για να έρθουν στην ελληνική γραφειοκρατία. Και δεν βόγγιξε και βγήκε και στα κανάλια να αρχίσει να κλαίει και να γκρινιάζει τι μου κάνετε. Τι να πεις για αυτό τον άνθρωπο. Γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή δύναμη, εύχομαι.